Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλα τα νεότερα από τα πολεμικά μέτωπα. Η Χρύσα Τσίχλη είναι κοντά μας και θα ξεκινήσουμε από την πόλη Σούμι, η εκένωση της οποίας συνεχίζεται. Και το ερώτημα είναι αν ο ρωσικός στρατός σέβεται αυτόν τον ανθρωπιστικό διάδρομο και στην πόλη Σούμι ή όχι, Χρύσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το δεύτερο κομβόι που έπρεπε να φύγει από τη Σούμι θα έφευγε στη μία η ώρα. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ακούγονται πυρά στο δρομολόγιο που ακολουθεί το συγκεκριμένο κομβόι. Μπορούμε να ακούσουμε το βίντεο αυτό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι' αυτό ενδέχεται να καθυστέρησε να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη προσπάθεια φυγής από την πληττόμενη αυτή πόλη. Ναι, η πόλη στην οποία παρακολουθούσαμε και θα ακούσουμε και το βίντεο το οποίο μας περιγράφεις, έχουν βρει θάνατο 21 άμαχοι. Και στην πόλη Σούμι. Η πόλη Σούμι πλήττεται από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ήταν σφοδρό το χθεσινό πλήγμα. Αυτό που ακούμε τώρα στο βάθος είναι και τα πυρά και νομίζω ότι φαίνονται και καπνοί στο βάθος. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ένδειξη ότι πρόκειται για το δρομολόγιο που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή από τη Σούμι. Μάλιστα, εχθές το βράδυ, τα ξημερώματα, η πόλη θρύνησε 21 νεκρούς από τους τελευταίους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές, 21 είναι οι άμαχοι, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Γιατί τα πλήγματα απέναντι ήταν και κατοικίες, πλήγησαν κατοικίες, τουλάχιστον 21 σπίτια έχουν καταστραφεί. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, Χρύσα Τσίχλη, και στις υπόλοιπες πόλεις. Είδαμε τους Ρώσους να ανακοινώνουν για ακόμα μία φορά τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών, προκειμένου να φύγουν οι άνθρωποι από τις πληττόμενες περιοχές, περιοχές που βομβαρδίζουν οι Ρώσοι. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Ουκρανική πλευρά, που αυτό δεν τηρήθηκε, για παράδειγμα, στη Μαριούπολη. Η Μόσχα λοιπόν ανακοίνωσε ότι από τις 9 και μετά θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι διαφυγής από το Κίεβο, το Σούμι, το Τσερνίχι, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη. Οι Ουκρανικές αρχές φαίνεται ότι δεν συμφώνησαν και θα άνοιγε μόνο ένας διάδρομος, αυτός από την πόλη Σούμι. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε τώρα ως δεδομένο είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένα κομβόι από τη Σούμι, ότι έχουν ήδη πάνω από 100 άνθρωποι αποχωρήσει από την πόλη Ιρπίν από τις 10 η ώρα και μετά και επίσης ότι έχουν κατευθυνθεί φορτηγά αλλά και λεωφορεία στη Μαριούπολη για να εκενώσουν, για να απομακρύνουν από εκεί πολίτες. Υπάρχει ωστόσο η πληροφορία ότι και στο δρομολόγιο αυτό από τη Μαριούπολη στη Ζαπορίζια έχουν ακουστεί πυρά και ότι και εκεί έχει σπάσει η εκεχηρία. Τώρα, έχεις και πληροφορίες και για τον φόρο αίματος στους αμάχους που είναι πάρα πολύ μεγάλους. Να δούμε τι λέει η ρωσική πλευρά και τι λέει και ο ΙΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν σε πάνω από 400 τους άμαχους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον πόλεμο, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και 27 παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι Ουκρανικές αρχές μιλούν για πολύ περισσότερα θύματα ανάμεσα στους πολίτες. Επίσης, οι Ουκρανικές αρχές έδωσαν νέα στοιχεία για τις ρωσικές απώλειες. Μιλούν για 12.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες και αξίζει να σας πω ότι πριν από λίγο ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου δήλωνε ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ τη ρωσική προέλαση. Σχεδόν την έχουμε σταματήσει αυτή τη στιγμή. Και ενώ, Χρύσα Τσίχλη, οι μάχες μένονται στα πεδία, σε θρίλερ εξελίσσεται για ακόμα μία φορά το πεδίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Τι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή? Αργά το βράδυ, εχθές, η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων, ο οποίος θα είναι σύντομα, ίσως και αύριο, δήλωσαν οι Ρώσοι διαπραγματευτές. Ωστόσο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επιβεβαιώσεις από την Ουκρανική πλευρά. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στον αέρα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρύσα Τσίχλη.